Μοναχή από το Άγιον Όρος και από εκτός του Αγίου Όρους, μοναστήρια και ενορίες προσωπές, αγαπητοί αδελφοί λαϊκοί, οι οποίοι έρχεται να συμμετάσχετε και πολύτε να βοηθήσετε σε αυτήν την Ιερά Πανήγυρη, ευχαριστούμε που ήρθατε και συμμετάσχατε και προσευχηθήκατε μαζί μας. Το βιβλίο του Γεροντικού αναφέρεται το εξής θαυμαστό. Ένας Άγιος Γέροντας, ο Ιωάννης ο Κοστρινός, που είχε κατά τον δαιμόνο χάρισμα, ρώτησε κάποτε τους δαίμονες που βασάνιζαν μερικούς δαιμονισμένους: ποια πράγματα των χριστιανών φοβάστε περισσότερο? Και οι δαίμονες απάντησαν: έχετε όντως τρία πράγματα μεγάλα, ένα που φοράτε στο λαιμό σας, ένα που λούζεστε στην εκκλησία και ένα που τρώγεται στην λειτουργία. Αυτός δεν τους ερώτησε πάλι ποια από τα τρία φοβάστε περισσότερο, και αυτοί απάντησαν: αν προσέχατε και φυλάγατε καλά αυτό που μεταλαμβάνετε, κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει κανένα χριστιανό. Το πρώτο λοιπόν ήταν ο σταυρός που φορούμε με πίστη στο λαιμό μας. Με πίστη, όχι ως κόσμημα, όχι ως αναμνηστικό του βαπτίσματός μας, ως αναμνηστικό δώρο του αναδόχου μας, αλλά και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, ο αγιασμός του ύδατος του βαπτίσματος, η σφραγή δωρεάς πνεύματος Αγίου του Αγίου Χρίσματος, αλλά και ο άρτος και ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας, τελειούνται και ευλογούνται δια του τύπου του Τιμίου Σταυρού του Σωτήρος μας Χριστού. Αυτός που υψώσαμε σήμερα και τον οποίον φρύσει και τρέμει ο διάβολος, μη φέρουν καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Παρά τα αυτά, όταν εμείς αμελούμε, όταν δεν τον σημειούμε σωστά στο σώμα μας, κάνουμε δηλαδή το σημείο του σταυρού πρόχειρα και δύσμορφα, όταν αμελούμε τον πνευματικό μας αγώνα και εντός εισαγωγικών χαλαρώνουμε κατά το κοινώς λεγόμενο μετά την Θεία Κοινωνία, σταματά και ο διάβολος να μας φοβάται. Ή μάλλον το επιδιώκει με όλες του τις δυνάμεις να αμελήσουμε και να στερηθούμε έτσι των πολλαπλών δωρεών του. Και όσο βαδίζουμε προς τα έσχατα και μας κυριεύει πολλούς η ολιγοπιστία και η αποστασία, εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο διάβολος μηχανεύεται μοίρια όσα, σταυρούς στις όλες των παπουτσιών, τον δυσόνιμο αριθμό σε χαρτονομίσματα, πάσα συγκοινωνιών, τυπάκια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, που με μοίρια όσα προσχήματα και δελεάσματα ευκολιών εντός εισαγωγικών για το καλό μας θέλουν να μας επιβάλλουν οι άνθρωποι του σκότους που από αιώνος εργάζονται το μυστήριο της ανομίας που θα οδηγήσει στην εμφάνιση του Αντιχρίστου στον κόσμο και θα επιβάλλει το χάραγμα αυτού του Χριστού ξένου σταυρού. Στήμα. Όσο εμείς αντιστεκόμαστε με πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό με πνευματικό αγώνα, με τήρηση των εντολών του και με πνεύμα ομολογίας,
αυτή η εποχή μετατίθεται για αργότερα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και στην παρούσα εποχή, να δώσουμε την καλή νομολογία και να αρνηθούμε τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, όπως μας συμβούλεψε πριν αρκετά χρόνια ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο διάβολος βέβαια θα αναδιπλωθεί, αλλά η καλή ομολογία μας θα αφυπνίσει πολλούς συνανθρώπους μας που θα αναλάβουν και αυτοί την άρση του Σταυρού του Χριστού για να σωθούν από αυτόν τον κόσμο που πείται εν το πονηρό και με την δύναμη του Σταυρού να κερδίσουν τον Παράδεισο. Αμήν. Και με την δύναμη του Σταυρού να κερδίσουν τον Παράδεισο. Αμήν.